Το 2021 αποτελεί σημείο καμπή για την κυπριακή οικονομία. Μετά το πανδημικό σοκ ήρθε και η ενεργειακή κρίση η οποία θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το 2022. Ωστόσο η οικονομία βρίσκεται στις ράγες της σταδιακής ανάκαμψης με τους ρυθμούς να ευδοκιμούν το 2022 και έπειτα υπό την αίρεση βεβαίως της πανδημίας. Παρά τις δυσκολίε, το 2021 υπήρξε έτος ανάκαμψης και επαναφορά της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η Πατρίδα μα αντιμετώπισε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει μια πρωτόγνωρη αλλά και αβέβαιη έκβαση εκφα... υγειονομική κατάσταση λόγω τη πανδημία του κορονοϊού. Μετά την οικονομική κατρακύλα του 2020, η Κυπριακή οικονομία επανέρχεται φέτο με τον ρυθμό ανάπτυξη για το 2021 να αναμένεται να κυμανθεί στο 5,5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τι εκτιμήσει του Υπουργείου Οικονομικών. Τα δημόσια οικονομικά ήταν υποπίεση και το 2021 λόγω τη επεκτατική δημοσιονομική πολιτική για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων τη πανδημία, με το δημοσιονομικό ισοζύγιο τη Γενική Κυβέρνηση να παραμένει ελληματικό, ωστόσο μειωμένο κατά 0,6% από το 2020. Το δημόσιο χρέο τη Κυπριακή Δημοκρατία καθ' όλη τη διάρκεια του 2021 ανεβοκατεύαινε γύρω από το ψυχολογικό όριο του 120% του ΑΕΠ. Κάτι που υπο άλλε συνθήκε θα έκρουε τον κόδωνα του κινδύνου. Λόγω των συνθηκών, ωστόσο, τη πανδημία του κορονοϊού και τη κατακόρυφης αύξηση των δημοσίων χρεών όλων των κρατών, για την αντιμετώπιση τη πανδημία, το κυπριακό δημόσιο χρέο κρίνεται ω διαχειρίσιμο. Το Υπουργείο Οικονομικών εκτιμώ ότι θα μειωθεί στο 104,2% επί του ΑΕΠ, ενώ περαιτέρω βελτίωση προβλέπεται για τα επόμενα χρόνια, με το δημόσιο χρέο να μειώνεται στο 97,7% το τέλο του 2022. Παρά την επιδείνωση των οικονομικών δικτών λόγω τη πανδημία, οι διεθνεί οίκοι όχι μόνο δεν υποβάθμισαν την κυπριακή οικονομία, αλλά καταφέραμε μια πολύ σημαντική αναβάθμιση τη κυπριακή οικονομία από τον οίκο μου ενώ δύο άλλοι οίκοι αναβάθμισαν την προοπτική τη κυπριακή οικονομία από σταθερή σε θετική. Παρά το γεγονό ότι το 2020 η ανεργία έφτασε στο 7,6%, την ώρα που αναμενόταν να αυξηθεί λόγω των επιπτώσεων τη οικονομική κρίση, φαίνεται ότι τα μέτρα στήριξη τη απασχόληση συγκράτησαν την ανεργία. Λόγω και τη γενική ανάκαμψη τη οικονομία, το 2021 τα ποσοστά ανεργία θα φτάσουν το 7,5%, ενώ προβλέπεται περαιτέρω μείωση τα επόμενα έτη. Το 2021 η Κυπριακή Δημοκρατία πραγματοποίησε μια έξοδο στις αγορές, η οποία αποτελεί και τον φθηνότερο δανεισμό που εισέρευσε στα ταμεία του κράτους στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο, το Γραφείο Διαχείριση Δημόσιου Χρέου εξέδωσε ένα πενταετέ ομόλογο ύψου ενό δισεκατομμυρίου, εκμεταλλευόμενο τι ευνοϊκέ συνθήκε που επικρατούσαν στι διεθνεί αγορέ, στο οποίο λόγω τη υψηλή ζήτηση επιτέχθηκε απόδοση 0,053% και το κομερίδιο 0,0%. Η συναλλαγή αποσκοπούσε μεταξύ άλλων στην ενίσχυση του αποθέματο ρευστότητα εν ώψη και τη αποπληρωμή του Γραμματείου Δημοσίου 52 Εβδομάδων ύψου 1,25 δισεκατομμυρίων, τον Απρίλιο του 2021 και στην κάλυψη τη απώλειας των δημοσιονομικών εσόδων στην επία του οικονομικού αντικτύπου από την πανδημία του κορονοϊού. Ολόκληρο ο πλανήτη το 2021 βρίσκεται μπροστά σε ένα νέο οικονομικό αρμαγεδόνα. Τα καύσιμα, οι μεταφορέ, ο ηλεκτρισμό είναι μερικά από τα κομμάτια του πάσ, που σχημάτισαν την τέλεια καταιγίδα η οποία εκτόξευσε τι τιμέ σε ιστορικά ρεκόρ. Στο παγκόσμιο τρένο ακρίβεια, εισήλθε και η Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, παρατηρείται άνοδος των τιμών που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτέ, κυρίω λόγω του σοκ ζήτηση που επήλθε μετά την άρση των lockdown στι αρχέ του 2021, σε συνδυασμό με την χαμηλή προσφορά, συνεπία των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα αλλά και στην ενεργειακή κρίση. Η ακρίβεια γίνεται ιδιαίτερα στη Συγκύπρο. Το ενεργειακό κόστο σχεδί των καυσίμων και του ηλεκτρισμού επιβαρύνε κατά πολύ το κόστο παραγωγή των περισσότερων αγαθών και υπηρεσιών, με αποτέλεσμα το κόστος να μετακυλείεται στου καταναλωτέ. Ω εκ τούτου, λόγω του ότι τα πετρελαιοειδή αποτελούν την κύρια πρωτήλη για την παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια στην Κύπρο, παρατηρείται η εκτόξευση στου λογαριασμού τη ΑΕΚ, η οποία είναι πολλαπλάσια λόγω των προστήμων για του ρήπου που καλείται να πληρώσει ο οργανισμό, αλλά και λόγω τη αδικαιολόγητη καθυστέρηση εφαρμογή πολιτικών ενέργεια που έχουν αποφασιστεί. Αποφασίσαμε μια σειρά άλλων μέτρων και κινήτρων με στόχο την προώθηση τεχνολογιών που είναι συνυφασμένε με τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Αυτό που όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όμω είναι ότι η απεξάρτησή μα από τη διακύμανση των ορεικτών καυσίμων θα γίνει μόνο μέσω τη πράσινη μετάβαση. Γι' αυτό το λόγο, τον Νοέμβριο του 2021 αποφασίστηκε μείωση τη τάξη του 10% στου λογαριασμού τη ΑΕΚ, ενώ θα γίνει μείωση του συντελεστή ΦΠΑ που θα κληθούν να πληρώσουν οικοκυριά και ευάλωτε ομάδε για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.